δρά υπό την επιρροή των Ελληνοκυπρίων, μόνο μέλημα των οποίων είναι να μετατρέψουν την πύλα σε ένα αμυγό ελληνικό χωριό. Η Μόσχα λοιπόν τοποθετήθηκε με 34 ώρα καθυστέρηση. Το θέμα θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ πριν από λίγο υπήρχε και τοποθέτηση από τον εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα. Μαζί μας είναι η Χριστίνα Μαύρου. Ήταν γενική η τοποθέτηση Κωνσταντίνη της Μόσχας, όπως διατυπώθηκε στην απάντηση τη εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, σε αντίθεση πάντω, με τα υπόλοιπα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Ρωσία δεν κατονομάζει την πλευρά που προκάλεσε την βίαιη ενέργεια εναντίον εκπροσώπων του ΟΗΕ, όπω η Μαρία Ζαχάροβα χαρακτηρίζει τα επεισόδια στην πύλα. Πουθενά Τουρκία ή τουρκοκυπριακή πλευρά. Διαβεβαιώνει πάντω ότι η θέση τη Μόσχα θα διατυπωθεί επαρκώ και με σαφήνεια στην ανακοίνωση του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία θα ακολουθήσει τι ενημέρωσει από τον Κόλι Στιούαρτ. Η αποφυγή εντάσσεων εντό τη νεκρή ζώνη και η μη παραβίαση του στάρου κουβό αποτελεί την ύψιστη στην προτεραιότητα του Σουν Φικίπ, δήλωσε πριν από ελάχιστα λεπτό εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ο Στέφαν Τουζαρίκ, καλώντα την τουρκοκυπριακή πλευρά να καταλήξει σε μια κοινά αποδεκτή λύση, η οποία δεν δε θα παραβιάζει του όρου εντολή τη ειρηνευτική δύναμη στην Κύπρο. Η Ου Φικίπ συνέχισε παρακολουθεί στενά την κατάσταση με παρουσία στην περιοχή, ενημερώνοντα ότι οι τέσσερι και ανόκρανοι, οι οποίοι είχαν τραυματιστεί από του του αστυνομικού στην περασμένη Παρασκευή έλαβαν εξητήριο. Πάντω στην Άγκυρα, Κωνσταντίνο, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Ταγί Περτογάν. Ο Τούρκο πρόεδρο, ω αναμενόταν, εξαπειλεί σε επίθεση κατά τη Ουφικύπ. Δεν είναι, είπε, προκλητικά ούτε νόμιμο, ούτε ανθρώπινο να εμποδίζουμε του Τουρκοκύπρους που ζουν στην πύλα να φάσουν στην πατρίδα του, δηλαδή τα κατεχόμενα, όπω λέει ο Ερτογάν, χαρακτηρίζοντα απαράδεκτη την επέμβαση του Ουφικύπ στα εδάφη που είναι υπό την κυριαρχία τη λεγόμενη τουρκική δημοκρατία Βορείου Κύπρου. Κάλεσε δε τον ΟΗΕ να επιλύσει τι ανθρωπιστικέ ανάγκε των πλευρών στην Κύπρο, αντί να αποσταθεροποιεί την κατάσταση με τη συμπεριφορά του, με την οποία, όπω συνέχισε σε άκρο προκλητικό ύφο, επιβεβαιώνει την αμεροληψία του. Ω εγκύτρια δύναμη, συνέχισε, δεν θα επιτρέψουμε παράνομε δράσει. Και συνεχίζονται οι προκλητικέ δηλώσει. Χριστίνα, σε ευχαριστούμε. Παραμένουμε στο θέμα, κυρίε και κύριοι. Συνδεόμαστε